Λίγο μακρύτερα συναντήσαμε τη Μάριαμ Φαραχάτ, υποψήφια της Χαμάς, η οποία εξελέγει στη Γάζα και αυτή ήταν η μοναδική γυναίκα που ήταν στη λίστα επικρατείας της οργάνωσης. Η ίδια έχασε 3 από τα 6 παιδιά της στην πρόσφατη ντιφάντα. Ο Νιντάλ, 32 ετών, και ο Ράουετ, 17 ετών, εκτελέστηκαν από τα Ισραηλινά ελικόπτερα όταν οι Ισραηλινοί έμαθαν ότι προετοίμαζαν επιθέσεις κατά των οικισμών επίκων. Ο Μοχάμεδ, στα 19 του χρόνια, επιτέθηκε κατά του οικισμού επίκων Ατσμόνα, στη Γάζα, το Μάρτιο του 2002. Και στις 3 περιπτώσεις η μητέρα τους προέτρεψε να το πράξουν και φωτογραφήθηκε μαζί τους λίγο πριν την ίστατη στιγμή. لا بالعكس هم حكوا له هذا أنا اللي كنت يعني وراهم وأدفعهم للجهاد وهم مشيوا في الطريق هذا يعني بقناعة منهم وأنا طبعا كنت شركتهم وكنت أشجعهم على الجهاد تعبير فقط يعني تعبير خاطئ أنا بعتبر هذا مكسب كبير إلي وإلهم طبعا وبعدين إحنا يعني هذا فرض وبعدين واجب مقدس صحيح عندنا مشاعر بالحزن وبالألم وهذول أبنائنا يعني مش أي حد تاني يعني قطعة من أجسادنا بين كتير إحنا بنتألم عليهم لكن ألمنا هذا ما بمنعنا إن نقدم الواجب كيف شعورك أنت بتودي في ابنك وعارف إنه ابنك حيموت حيشتت كيف يكون شعورك يعني؟ شعور يوم إنسانة مؤمنة بالله باليوم الآخر ومؤمنة بالله عند الله حب كيف بدي يكون شعوري وأنا أضمن لابني الجنة وأقدم حاجة تكون في سبيل الله يا الله والله يما أنه أعز يوم بمر علي هذا اليوم لأني يعني بشعر إنه ربنا رد علي شوية إني قدمت إشي في سبيله هو الوطن أهم مش عشان الوطن نفسه لأنه هذا جزء من عقيدتنا والإسلام والدين طبعا أغلى من أي مفهوم حتى لو كان الأبناء ونرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وخفاق فوق ربوع فلسطين بعون الله وسبحانه وتعالى وليس بعون أي أحد فلا نامت أعين الجبناء الذين تخلوا عن أوطانهم وكراماتهم المسلوبة وباعوا أوطانهم بثمن بخس فتبا لهم ولما فعلوا وأخيرا اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. Το βίντεο αυτό τραβήχτηκε από τον αδερφό του Μοχάμετ λίγο πριν την επίθεση στον οικισμό επίκων Ατσμόνα. Εισήλθε σε αυτόν από ένα υπόγειο τούνελ και σκότωσε 3 Ισραηλινούς επίκους πριν γίνει αντιληπτός από το στρατό και πέσει νεκρός και ο ίδιος. Η Μαριάμ Φαραχάτ, η μητέρα του δηλαδή, μέλος του Παλαιστινιακού Κοινοβουλίου σήμερα, δέχεται δεκάδες επισκέπτες σε καθημερινή βάση οι οποίοι τη συγχαίρουν για το σθένος της και τη συμβουλεύονται αναζητώντας λύσεις στα προβλήματά τους. Με τη δύση του ηλίου, επιχειρήσαμε να μιλήσουμε με τους θαμώνες των καφενείων της Γάζας και να μάθουμε από αυτούς τι αναμένουν από τη Χαμάς ως κυβέρνηση πλέον. Αν και η Χαμάς διαθέτει το δικό της τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος πρόσφατα εξέπεμψε το σήμα του, ελάχιστοι είναι εκείνοι που διαθέτουν τηλεόραση ικανή να αποκωδικοποιήσει το σήμα αυτό. Ακόμα όμως, και αν διαθέτουν τηλεόραση νέας τεχνολογίας, η Γάζα βιώνει τις νύχτες δίχως ρεύμα. Άρα, δώρον άδωρον. هو في برنامج الانتخاب اللي قدمته للشعب انه حيكون في خلق فرص عمل ويكون في امن ويكون في سباب وفي شفلتان امنه واحنا يعني هذه الشغلات احنا معهود على حماس في مؤسساتها الصغيره انه اللي بتوعده بتنفذه اوكي as you know for 12 years from the coming the entering of the Bassino 30 1994 you know we were living a miserable life in the period of authority, of Palestinian authority, especially the Sharj party, Fatah. Nowadays, and after the legislative election, I think that our case, our position will be more good. I think it will be a renaissance period for the Palestinians in the period of Hamas. Το πώς η Χαμάς θα διαχειριστεί την εξουσία δεν είναι ακόμα γνωστό. Αναζητώντας όμως μία έστω και κατά προσέγγιση απάντηση στο ερώτημα αυτό, επισκεφθήκαμε κάποιους από τους δήμους και τις κοινότητες που εδώ και 2 χρόνια έχουν εκλεγεί δήμαρχοι και κοινοτάρχες από τις τάξεις της Χαμάς. Η πιο ενδεικτική περίπτωση ήταν η κοινότητα Μπέιτα έξω από την Άμπλους με 10.000 κατοίκους. Αν αυτό είναι μια μεγάλη 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 μεγάλη
هي نموذج مصغر عن الدولة في النهاية، وهي أصدق نموذج عن الدولة. فالآن من ينجح في النموذج المصغر في إمكانية أن ينجح في النموذج الأكبر. Ο Άραπας Ορφά ανέλαβε την κοινότητα Μπεϊτά σε ηλικία 39 ετών. Η πρώτη του δουλειά, μόλις ανέλαβε, ήταν να επισκεφθεί τις ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής και να ζητήσει χρήματα για τα έργα που είχε ανάγκη ο τόπος του. Οι συστατικές του επιστολές όμως δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, διότι προερχόταν από τις τάξεις της Χαμάς. من الصعوبات اللي واجهتنا التمويل. ما في تمويل للمشاريع. الآن طب كيف بدنا نعمل؟ كيف بدنا نستمر؟ واحتياجات المواطنين قائمة في كل الظروف وما فيش تمويل. بدي أضرب مثل واحد، طبعا هذا مثل حقيقي وماثل أمام العيان، اللي هو مشروع سوق الخضار المركزي. تقدمنا بطلب إلى أكثر من جهة مانحة ولا أكثر مؤسسة دولية وإلى أكثر من وزارة لتمويل هذا المشروع، واللي كان يبلغ حوالي 1,000,000 شيكل، يعني ما يزيد عن 210,000 دولار تقريبا. في النهاية بعد عدة أشهر أخفقنا في الحصول على تمويل. بدأنا نفكر بطريقة ثانية، بدأنا نفكر بطريقة أنه نستثمر الإمكانيات الذاتية للشعب الفلسطيني. صح أنه الشعب الفلسطيني لا يملك آبار نفط ولا يملك مقومات كبيرة، إلا أنه يملك. فتوجهنا إلى مقاولين، مقاول في مصنع بسكورس وإسفلت، مقاول في الحديد، مقاول في الكونكريت الباطون. طلبنا منهم ينفذوا هذا المشروع بالتدريج، يعني بدفعات تتجاوز يعني 5 شهور. وافقوا هذول الممولين أو هؤلاء الشركات على تمويل المشروع بقيمة تقريبا بحدود 1,000,000 شيكل. وفعلا قمنا بتنفيذ المشروع دون أن يكون هناك أي مساعدة خارجية من أي مؤسسة لا دولية ولا NGOs. Χρησιμοποιώντας άνεργους πολιτικούς, μηχανικούς και εργάτες από την περιοχή του, κατάφερε να αποφύγει τις υπερτιμολογήσεις των κατασκευαστικών εταιριών και έτσι, για παράδειγμα, κατέβασε το κόστος για την ασφαλτόστρωση των δρόμων από 8 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στα 4 ευρώ, δηλαδή ακριβώς τα μισά. Σήμερα η κοινότητά του μοιάζει με ένα απέραντο εργοτάξιο. Και αυτό που παρατηρούν οι ξένοι διπλωμάτες στην περιοχή είναι πως ο Δήμος αυτός αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. أنا بعتقد بالتأكيد إنه هذا النموذج يصلح أن يكون على أعلى مستوى، وأنا براهن خلال سنتين إذا استطاعوا ينقلوا هذا النموذج الوحدوي اللي بيقوم على توظيف الإمكانيات الذاتية والعمل المشترك من كل فصائل الشعب الفلسطيني، أنا بعتقد راح يفاجئ العالم بإنجاز فلسطيني قياسي في زمن قياسي وفي زمن قريب جدا. ولكن إذا أخفقوا في هذا الوضع، أنا بعتقد سيكون الثمن الاحتلال مرة أخرى. Το μοντέλο της κοινότητας που μόλις παρακολουθήσατε ακούγεται ιδανικό, έξυπνο, αποδοτικό και δημοκρατικό. Το ερώτημα που γεννάται όμως είναι αν υπάρχει θέση για τις αρχές της δημοκρατίας σε μια οργάνωση που βασίζεται στις αρχές του Ισλάμ, δηλαδή της θρησκείας.